Καλημέρα. Τι είναι, ανοίγω αυτό το vlog. Πολύ άβολα. Yeah. Λοιπόν, σήμερα ήρθε η μέρα που θα κάνω τα μαλλιά μου. Σήμερα είναι η μέρα που θα κάνω εσένα πέρα. Χθες ήταν αυτή η μέρα. Χθες, by the way. Σήμερα επιτέλους κάνεις την αρχή του τέλους Αφροδίτη. Ωραία. Γεια σας φίλες και φίλοι. Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο κανάλι της Αφροδίτης Κουρτάκη. Λοιπόν, σήμερα είμαι εδώ με τον φίλο μου τον Νίκο και θα κάνουμε μαλλιά super wow τύπου Victoria's Secret. Έτσι. Τύπου αυτό που μου αξίζει. Έτσι. Σε λίγο τύπου πιο Victoria's Secret με ουρά, τύπου γοργόνα. Ναι, Secret, τύπου ναι. Μην περιμετατείτε μεσόρουχα. It's not gonna happen, bitch. Όχι ακόμα. Not yet. Γιατί χτίζω λίγο σώμα. Μαγιό. Χαζεμάρες μια χαρά είναι, βλακές λέει. Λοιπόν, έχω φορέσει εδώ μια πολύ ωραία καινούργια καθαρή μπλούζα. Τέλεια, πεντακάθαρη. Είναι από το βάψιμο του σπιτιού, γι' αυτό. Είναι του βαψίματος γενικά. Διότι το κορίτσι εδώ είναι σπίτι νοικοκυρά, είναι αφέντρα. Όλο το σπίτι, εγώ το έχω βάψει με τη μαμά μου. Αλήθεια. Δεν έχουμε πληρώσει ποτέ. Ωραίο. Βάφτη. Ελαιοχρωματιστή. Μπράβο, ακόμα πιο. Λοιπόν. Πάμε. Ναι, εντωμεταξύ κάνω και τη διατροφή μου, αλλά δεν έχω καθόλου όρεξη. Ναι, αλλά δεν τρως όμως. Έτσι με παίρνει, είμαι. Εσύ έχεις και μουσια, όμως κρύβεται το παγόλι. Ευτυχώς να λες, ναι, πραγματικά. Μήπως να αφήσω κι εγώ λίγο. Είμαι ο κέφαλος κομμωτής, παιδιά. Έτσι. Μπράβο. Εδώ είμαι καλύτερα, μπράβο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, Αφροδίτη. Λοιπόν, η Αφροδίτη, παιδιά. Θα τα κάνουμε μπλε καρέ. Είναι ξανθιά για πολύ καιρό. Θα τα πούμε όλα. Θα την κάνουμε ένα blue black. Όπως ήταν η Miranda Kerr. Όχι, ψέματα λέμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα δείτε, stay tuned. Stay tuned σε αυτό το βίντεο, ναι, ενώ παραμείνετε. Α, σωστό, ναι, τι λέω. Ναι. Εντάξει, τώρα ξεκίνησα και εγώ στο YouTube, ρε παιδιά, τι να κάνω. Έχει κανάλι, παιδιά, θα έχω αφήσει όλες τις πληροφορίες από κάτω. Ναι, να μπείτε να παρακολουθείς. Ευελπιστώ το αποτέλεσμα να είναι καλό, αλλιώς θα πάμε να τον κάνουμε και αυτόν cancelled. Χωρίς τρούλα. Η μαλλιά μου βλέπεις είναι πεντακάθαρο, κάνει χλίτσι. Είναι τέλειο, είναι πραγματικά ναι, πιστεύω ότι. Γεια σου, ψήρα, τι κάνεις. Λοιπόν. Οι ψήρες πάνε στα καθαρά μαλλιά, ρε. Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Άλλος ένας μύθος που καταρρεύτηκε σε αυτό το κανάλι. Πραγματικά. Και δείτε τους υπόλοιπους 10 στο δικό μου κανάλι. Γιατί το έχω κάνει βιντεάκι. Το είδες, όλο να πιστεύω. Εννοείται. Έτσι. Λέρα. Έχω που θα βάλω το όνομά σου εκεί. Λέρα. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχω κάνει self-tan. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχω κάνει και λεύκα στα δόντια. Κι εγώ νομίζω τώρα που μαύρισα λίγο. Ναι, ρε. Άσπρα. Εγώ σκέψω από το πρόσωπο. Εγώ δεν έκανα λεύκα. Εσύ είναι πολύ άσπρο όμως. Ναι, αλλά από το μαύρισμα. Αν κάνει, θα είναι ακόμη πιο καλά. Τέλειο θα είναι να κάνω. Παιδιά, κάποιο οδοντογιατρό. Λοιπόν, α φάω εγώ το ωραίο μου γιορτάκι. Φάει το γιορτάκι με το μπέικον μέσα. Το μπέικον. Όχι, έχει βρώμη μπανάνα και αμύγδαλα. Παιδιά, δεν μπορώ να το φάω. Τέλο πάντων. Μπορώ, θα το καταφέρω. Δεν μπορώ. Τα λέμε στο επόμενο στάδιο. Έτσι. Πάμε. Σούπερ. Βρισκόμαστε σε αυτό το τέλειο στάδιο. Ναι. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το τελικό στάδιο. Ναι. Νομίζω ότι μου πάει. Είμαι εγώ. Και αφού την έχουμε ντύσει και την έχουμε κάνει αλουμινόχαρτο σάντουιτς, είναι έτοιμη. Έτσι. Αυτό ήτανε. Έπρεπε να κάνω... Είμαστε έτοιμοι να πάμε να λούσουμε τώρα επιτέλους το μαλλί μου. Επιτέλους έγιναν... I put on my serious face. Θα το ζήσουμε, κυρία Νορκή. Το ζούμε ήδη. Έτσι. Είμαστε themed. Λιούστικα, με βλέπετε και προειδεάζεστε. Τώρα περνάμε στο επόμενο στάδιο. Και από εδώ και πέρα δεν θα σας δείχνω πολλά, μέχρι να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Κάτσε πάνω στο μουνί. Ζω. Με αυτό. Στο μουνί. Τέλειο. Ίδιο το έκανε. Ίδιο το έκανε. Μετά θα το κάνω τώρα. Παιδιά, αυτό σας το δείχνω τώρα αφού σας έχω δείξει το τελικό αποτέλεσμα για να μην σας κάνω spoil. Να μην σας έκανα spoil. Το χρώμα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Είναι πιο ψυχρό. Κάναμε κάποιες αντάβιες. Μπαλαγιάς highlights.
μπαλαγιάς highlights και το περάσαμε μετά με ένα ρεφλέ για να γκριζάρει, να είναι πιο ψυχρό για να ταιριάζει ναι. με τα tapes. Να έρθει να γίνει λίγο πιο ψυχρούλι. Ναι, και αυτό θα ανοίξει κιόλας με, το... με τα λουσίματα. Με τα λουσίματα. Αλλά παιδιά, το χρώμα, πόσο μου πάει. Είναι εξαιρετικό. Ναι, βάλαμε λίγο δύο πιο ψηλά εδώ μπροστά στο πρόσωπο για να φωτίσει ελαφρώς. Αλλά δεν ήθελα να κάνει μεγάλα πολύ κοντράστ, ήθελα να εστιάσουν πιο πολύ στο μήκος. Αυτό θα ανοίξει και θα φωτίσει περισσότερο. Φαίνεται πολύ ωραίο εδώ πέρα. Εξαιρετικό. Σκούρο και από το σκούρο περνάει στο ανοιχτό. Εξαιρετικό χρώμα. Full. Εξαιρετικό, έχω πάθει σοκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτάκη. The best. Thank you. Θα το ζήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Ανοίξτε μου λίγα να με... Έτσι. Λοιπόν, παιδιά μου, και αφού την έκανα wild έξαλλη, τέλειο, έχουμε βάλει, δεν ξέρω αν φαίνεται, φαίνεται. Έχουμε βάλει και 3D λάμψεις μέσα, παιδιά. Είναι καταπληκτικές. Για το μαλλί είναι απίστευτο. Έτσι. Ζω, λαμπερό. Το και... χρώμα θεϊκό. Το χρώμα απίστευτο. Ναι ρε κουρτάκι. Παιδιά, ζήσε το. Δεν μπορώ, ζω. Το χρώμα δεν φαίνεται τόσο καλά από την κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι στο live είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, τι κάναμε στην Αφροδίτη. Κάναμε λίγο μπαλαγιάς για να φωτίσουμε τα δικά της στα μαλάκια και να κάνουμε matching να δέσουμε με τα tape. Τα οποία tape ουσιαστικά τι κάνουμε, βάλαμε αυτοκόλλητα XT. Την καλύτερη ποιότητα. Την καλύτερη ποιότητα που υπάρχει πραγματικά. Τα πιο ακριβά, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, και αυτά βάλαμε μετά. Τα κουρέψαμε λίγο, κάναμε λίγο layering στα μπροστά για να δέσουν με τα δικά της και κάναμε μετά τα beach waves, τα οποία beach waves, θα κάνω και ένα shameless promo, έχω κάνει αντίστοιχο βιντεάκι στο κανάλι μου στο YouTube, όπου δείχνω ακριβώς πώς να τα πετύχετε με το flat iron. Το κλασικό. Το σίδερο μαλλιών που έχουμε σπίτι όλοι. Οπότε να μπείτε να το δείτε, θα έχει το link από κάτω η Αφροδίτη. Αυτά και τέλειο. Δεν μπορώ. Obsessed. Είναι απίστευτο. Βλάκα, είναι τέλειο όντως το μαλλί. Τες. Να το πω αυτό. Και να το πούμε αυτό, γιατί είχαμε πει να τις κάνω μαλλιά μεθαύριο και τις θέλω στο ξεκάθαρο μήνυμα. Λέω τελικά που μου άδειασε ένα κενό, μπορείς αύριο και μου λέει μόλις. Ναι, τέλειο. Και ήρθα. Κάναμε μαλλί. Το αγαπώ. Τέλειο. Το τέλειο Ανίτα. Λοιπόν, αυτό το vlog δεν κλείνει εδώ. Αφού έκανα την εργασία μου, έχει σπάσει το τζαμάκι της οθόνης και είναι αυτό. Λοιπόν, αφού έφυγε ο Νίκος, προσπάθησα να συντονιστώ ως ανθρώπινο όν, γιατί είχα να κάνω μια εργασία, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα. Έφαγα και έπεσα για ύπνο. Και πάλι καλά, μου έστειλε η Μαρία να βγούμε. Και αφού την είχα πάρει τηλέφωνο να την ρωτήσω για την εργασία. Και έπεσα για ύπνο μετά και μετά μου στέλνει να πάμε για καμιά μπύρα και αν τελείωσα. Και της λέω, βασικά έπεσα για ύπνο. Και ήρθε και ακόμη δεν είχα ξεκινήσει. Και δεν τελείωσα. Τσακ μπαμ. Breakdown ταινίας. Και τώρα πάμε λιμάνι. Και θέλω να κάνουμε έτσι test drive. Wear test στα μαλλιά, ξέρω εγώ. Να... Κοίτα. Εν τέλει. Τετάρτη βράδυ, Θεσσαλονίκη λιμάνι. Ζω, νιώθω ότι είμαι σε διακοπές. Τέλειο. Λοιπόν, για να πας να πάρεις μπύρα, περιμένεις μια ατελείωτη ουρά. Περιμέναμε με έναν πολύ μαλάκα μπροστά μας που συνεχώς μας κοίταζε. Και τώρα τελειώσαμε τις μπύρες μας, τελευταία γουλιά τύπου και μας πλησιάζουν δύο κοπέλες και μας λένε να πάρουμε τις δύο δικές τους. Και έχουμε δύο μπύρες χωρίς να περιμένουμε. Ζω.
λοιπόν, έφυγα από λιμάνι, τελείωσε τύπου αυτό 12 και τώρα ήρθα στα παιδιά. Δεν ξέρουν ποιος είναι. Δεν έχει δεδομένο ο Στέφανος. Και τώρα αυτό το καταπληκτικό ασανσέρ που είναι τύπου 1x1. Καταπληκτικά είναι 1x1. Παιδιά, το ασανσέρ έχει χαλάσει. Δεν το πιστεύω. Πού είναι το φως? Θα περάσουμε μαζί αυτή την ωραία εμπειρία. Μαλάκα, θα καλέσει κόσμο όταν είναι χαλασμένο το ασανσέρ. Γκέν, γκέν, γκέν. Γεια! Τέλειο μαλλί. Έφτιαξα τα μαλλιά μου κοτσίδες και είναι συγκλονιστικά. Τι λες? Μου βολεύεις για να μιλήσεις. Λοιπόν, μάγκες, έχει έρθει εδώ η Αφροδίτη και την έχει δει, έχει βάλει τα μαλλιά. Είμαι. Πω, είμαι πολύ χάλια. Περίμενε. Θα βάλει αυτό. Γιατί? Εκεί, Hackney Clothing, guys, follow όλοι. Εδώ για να παίρνουμε τα χρυσά. Παίρνω ό,τι ξύνεσαι, πω εδώ, κάνω ό,τι γνήγεσαι. Αυτό δεν είναι πορτοκαλί τώρα. Να, ευχαριστώ. Αλλά το άντεξε. Πω πω, δες πως είμαι ρε μαλάκα. Πως είσαι έτσι ρε φίλε, κοίτα πόσο κουκλάκι είμαι εγώ. Περίμενε, περίμενε. Έχω πρόβλημα με το πρόγραμμα. Μαρία του Ανέτα. Ποια δεν θα με γουστάρει έτσι? Ανάλογα. Ποιος δεν γουστάρει τη Σοφία? Τι Σοφία ρε μαλάκα? Σοφία, έχεις λίγο αφήσει μούση. Είσαι εδώ, σαν πρίγκιπας, σκάω σαν πρίγκιπας, μαλάκα. Σαν βασίλισσα, είσαι όταν... που τότε που είχαν μουσια και δεν ξέρω. Σκάω έτσι, είναι έτσι. Βίκινγκ. Θέλει περιποίηση το μαλλί σου για να σκάσει έτσι. Θέλει τίποτα. Θέλει βασιλικά, αντρίκια και σωστά. Μαλάκα, αυτό είναι εδώ στα άλογα, να το φάνε. Head and shoulders, 2-1. Σαν τον παππού μου. Έβαζε και σαμπουάν πύρες, αλλά δεν δουλεύει. Δεν ξέρω πρέπει να δουλέψει κάπως σαμπουάν πύρες. Αλλά δεν δούλεψε. Εκεί που έπρεπε. Τι σε καίει? Πόπο. Έτσι να φέρω τα ματάκια σου. Ωραία. Τώρα εγώ. Και το Κατερινιό. Βάλε από αυτή τη σειρά που λες. Λίγο τσι. Άλλο πράγμα το μακρύ μαλλί ρε παιδιά, να ξυπνάς και έχεις μαλλί και κάνεις κάτι σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, ξυπνάς, η ώρα είναι 3:29 το μεσημέρι. Σηκώθηκα πριν καμιά ώρα. Έφαγα πεπόνι με αυγό. Παρακολούθησα λίγο το drama του YouTube του ελληνικού. Αλλά πρωινιάτικα δεν θα ήθελα. Και βλέπω το unboxing από τα Nick's Face Awards. Και έχω όρεξη να βαφτώ, παρόλο που μου ήρθε μια φλασιά, έχετε μια τεράστια εργασία που έχω μέχρι την άλλη εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα φεύγω. Σε μια εβδομάδα φεύγω και δεν ξέρω αν θα γυρίσω για να μαζέψω τα πράγματά μου ή αν θα προλάβω να τα μαζέψω μέχρι να φύγω, γιατί είναι ήλιος. Τέλος πάντων, θα δω. Αλλά τώρα θέλω να βαφτώ και να κάνω ίσως κάτι για το Pride, γιατί δεν έχω κάνει ακόμα. Και μου έχει έρθει και το κουτί το καινούργιο από την Γιώτα με τις βλεφαρίδες. Αυτό είναι limited edition, μπορεί να το επανακυκλοφορήσει ακόμα μία φορά, αλλά λέει δεν θα το βγάλει κανονικά. Αυτές οι βλεφαρίδες εδώ κάτω. Girl! Τώρα θέλω να πάω στα... πώς λέγονται στα ιδιαίτερά μου.
Και να σκεφτώ λίγο τι θέλω να βαφτώ. Εν τω μεταξύ έχω πει και στο Στέφανο μήπως κάνουμε κάποια φωτογράφηση με την ωραία του κάμερα. Αλλά δεν ξέρω, θα δω. Πάει. Άπλωσα και το τρίτο πλυντήριο για αυτές τις μέρες. Έχω πάρει αυτά από το ASOS. Γιατί λέω να το πάρω μιας που θα βάλω μαλλιά. Είναι πολύ cute. Τα έβαλα όλα. Να σας δείξω και τα γυαλιά που πήρα από το ASOS, παιδιά, είναι φτηνά και... Φαίνονται φτηνά, δηλαδή τα νιώθεις φτηνά, είναι ελαφριά. Είναι αυτό το ένα ζευγάρι, νομίζω ότι έχει και η Δανάη, δεν είμαι σίγουρη είναι αυτά. Γιατί στο πρόσωπο της φαίνεται πιο μεγάλα. Γιατί εγώ έχω πιο μεγάλο πρόσωπο. I'm such a model. Αχα! Να βγάλω μια φωτογραφία μισό. Και τα δεύτερα γυαλιά που πήρα... Είναι αυτά εδώ. Το οποίο έχουν και αυτή την αλυσίδα που τη βάζεις, ξέρετε. Αλλά θέλω να πάρω άλλη. Γιατί αυτή αρχικά είναι πολύ πλαστική. Έχει πλάκα όμως γιατί είναι κάπως μαλακή. Αλλά είναι πολύ κοντή. Αρκετά χαρούμενη με τις αγορές μου ποτέ. Ίσως πρέπει να βγάλω το μουστάκι μου. Τις επόμενες μέρες έχω διάφορα ραντεβού για ποτέ. Γιατί λογικά. Η αλήθεια είναι ότι άμα φύγω και ξαναγυρίζω, είναι χάσιμο χρόνο και χρημάτων. Γιατί θέλω στις 7 Ιουλίου να είμαι στο Γήθιο για να ψηφίσω. Να ψηφίσετε. Ας χτενίσω λίγο τα μαλλιά μου. Θέλετε να κάνουμε χτένισμα μαλλιών? Παιδιά, ανυπομονούσα τόσο πολύ να βάλω extend tapes. Είχα βάλει άλλες δύο φορές στο παρελθόν extensions. Η μία ήταν με κερατίνη, με την κόλλητα, κλασικά. Και η άλλη ήταν με rings, που ουσιαστικά σου καταστρέφει πολύ λιγότερο την τρίχα, γιατί είναι με rings, δεν υπάρχει κόλλα με την τρίχα σου, δεν κολλάει. Με αυτό τα ξανανέβασα κιόλας μία φορά, αλλά συνολικά τρεις φορές έχω βάλει extensions. Και πίνω ζεστό καφέ σήμερα. Γιατί το air condition δουλεύει ασταμάτητα, άρα μπορώ. Αλλά και έλεγα, ξέρω εγώ, ότι δεν πρόκειται να ξαναβάλω extensions, γιατί πολλά λεφτά και δεν κρατάνε, ξέρω εγώ, για πάντα. Και έλεγα περούκες. Γιατί γενικά κιόλας με πιάνει μια μανία να θέλω να τα βγάλω όλα, νύχια, μαλλιά και τέτοια, όπως με είχε πιάσει όταν τα είχα βγάλει την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, τέλος πάντων, τον που λέτε, γυρίζω από Λονδίνο και στην πτήση έβλεπα το homecoming της Beyoncé. Που η Beyoncé είχε ένα μαλλί μέχρι τον κόλλο σε αυτό. Και ήμουν κάπως, ρε παιδάκι μου, άλλο να ξυπνάς με το μαλλί και άλλο να το τοποθετείς. Είναι διαφορετικό. Και το να ξέρεις όλο αυτό από εδώ, από εκεί και τέτοια. Και ήμουν σφαίς τέλος. Αυτό είναι. Θα βάλω extensions πάλι. Ξεκίνησα να ψάχνω λοιπόν και μου λέει ο φίλος μου ο Νίκος, ο κομματής που είδατε, εκπληκτικός, να τον τσεκάρετε, στάνταρ. Δίνει τέλειες συμβουλές για μαλλιά, ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενό του. Λοιπόν, μου λέει, ξέρω εγώ, tapes θα βάλεις, είναι το πιο καλό, μπλα 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 μπλα. Είμαι σε φάση ρεμπουλάκι μου, όμως το tapes είναι και λίγο ακριβά. Και εγώ δεν ψήνομαι για τόσο ακριβά, ξέρω από τη στιγμή που θα το πετάξω κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, από εδώ, από εκεί βρήκαμε την άκρη και ορίστε, αυτά είναι τα 24 ίντσες, τα 60-61 εκατοστά που είναι, 60 εκατοστά που είναι τέλος πάντων. Ήθελα να πάρω τα πιο μακριά που είναι 70-75, αλλά δεν έβρισκα στο χρώμα μου. Και δεν ήθελα να πάρω κάτι και να το κάνω ντεκαπάς από πάνω, γιατί συνήθως είχαν μόνο μαύρα τέτοια. Γιατί θα καταστρεφόταν και δεν υπήρχε λόγος και τα σχετικά. Ναι, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Εν τω μεταξύ μου αρέσει πάρα πολύ και τα κοτσιδάκια. Και ξέρετε τι, ξέρετε το μαλλί, ρε φίλε, ναι, επειδή είμαι και ψηλή και δεν είμαι κόκαλο. Το μαλλί, το μακρύ, κάνει ένα πιο...
ομοιόμορφο σύνολο, ξέρω εγώ, ταιριάζει με την φιγούρα μου και τα... είναι πιο αρμονικό από το κοντό μαλλί. Όχι ότι δεν μου άρεσε το κοντό μαλλί, μου άρεσε, αλλά η φάση που ήταν, επειδή έχω σπαστό μαλλί και δεν είμαι άνθρωπος που ασχολείται με το μαλλί του πάρα πολύ, δεν μπορούσα να το κάνω κάτι όλη την ώρα. Δεν έβγαινε ωραίο, ξέρω εγώ. Ενώ με το μακρύ μαλλί, όπως και να είναι, είτε πάνω το πιάσεις, έχεις πολύ μαλλί να πιάσεις, είτε το αφήσεις κάτω, είτε το πιάσεις, ξέρω εγώ, ακόμα και μία αλογουρά, είτε το οτιδήποτε, είναι τέλειο γιατί έχεις μαλλί, ξέρω εγώ. Και είσαι πάντα υπέροχη. Αυτό. Είναι μέχρι να με πιάσει η κρίση και να πω Παναγία μου, θέλω να το βγάλω. Αλλά το καλό με τα tapes είναι ότι κάνεις έτσι και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Είναι λίγο, γιατί είναι... πώς να σας δείξω ένα τώρα. Σας δείξω το πιο πάνω. Προσπαθώ. Λοιπόν, είναι έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι έδειξα. Μπορώ να το κλείσω εδώ αυτό το vlog και να συνεχίσω να το μοντάρω, ξέρω που θα είναι μικρό. Θα είναι τύπου μόνο τα μαλλιά μου και να, γενικά να κάνω μικρά vlogs. Δεν ξέρω. Ακόμα δεν ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω. Δηλαδή σκέφτομαι, ωραία, εν τέλει θα καταλήξω στα vlogs όπως γύρισα και στη Γίδη και στο Λονδίνο. Και στην Αθήνα που το ανέβασα. Ενώ γι' αυτό δεν το πέτσα. Μετά δεν ξέρω. Μου αρέσει και. Αλλά. Δεν ξέρω. Θα δω. Πάντως. Τώρα που θα φύγω και από Θεσσαλονίκη, δεν θα δουλεύω όπως πέρυσι που. Δούλευα 14 ώρες την ημέρα και δεν μπορούσα να κλάσω. Άρα θα έχω πιο ελεύθερο χρόνο και θέλω πάρα πολύ να ασχοληθώ πολύ περισσότερο με αυτό και με το Instagram και με looks και γενικά με πράγματα που μου αρέσουν. Αυτό. Αυτό, εδώ, τώρα. Γι' αυτό. Άρα γενικά αν σας αρέσει αυτή η ιδέα και γενικά αν σας φέρουμε ενδιαφέρουσα. Ενδιαφέρον θα έλεγα. Τι ξέρω, μου κολλάει το ενδιαφέρον. Μου κολλάει παντού. Οι καταλήξεις τώρα... Αν σας φέρομαι, φέρομαι. Whatever, αν θέλετε κάντε subscribe.